πώς θα μας περιέγραφες μια κάθε μέρα, μια μέρα, ας πούμε, στα γυρίσματα εκεί πέρα? Δύσκολη. Πολύ ωραία. Εντάξει, κατά άλλα είναι ωραία. Περνάμε ευχάριστα, γελάμε. Παίζουμε το παιχνιδάκι μας, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και επιτραπέζιο. Αν και νομίζω πως έχω ακούσει από κάποιον ότι έχει βγει κάτι πλέον παρόμοιο. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία το παίζουν. Σε αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, έτσι, σωστά? Ακριβώς. Καλά το θυμάσαι. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για εκείνον, ας πούμε, σαν συνεργάτη. Για τον Πέτρο? Α, είναι αυτό που βλέπετε. Είναι πολυλογάς, είναι ευχάριστος. Είναι δίδυμος στο ζώδιο, ίσως γι' αυτό και είναι ευχάριστος. Γενικότερα, οι δίδυμοι σαν ζώδιο το έχουν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ κοινωνικοί και είναι πολύ αγαπητοί στις παρέες. Οπότε κάπως έτσι είναι και ο Πέτρος. Έχει και μια ανθρώπινη πλευρά από τη δάμου που έκανε έκκληση για το παιδάκι, για να σωθεί. Να το έχω παρακολουθήσει αυτό. Θα κάνεις κάτι αντίστοιχο εσύ? Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Τώρα που συνεργάζεστε, είσαι σκεφτεί, ας πούμε, ποτέ στην τηλεόραση να λάβεις δική σου εκπομπή? Κοίτα, αν με ρωτούσες πριν από ένα χρόνο, θα σου έλεγα όχι. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και το σκέφτομαι. Επειδή γενικότερα μου αρέσει η επαφή με τους ανθρώπους, είμαι κοινωνικός άνθρωπος, άσχετα που κάποιες φορές με πιάνουν λιγάκι τα πάνω κάτω μου και μπορεί να απέχω από όλους και να είμαι κλεισμένη στο σπίτι. Αλλά γενικότερα έχω αρχίσει και το σκέφτομαι. Ναι, κάποια στιγμή ίσως θα το ήθελα. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα έτοιμη, αλλά ναι, κάποια στιγμή γιατί όχι. Τι θα σε ενδιαφέρει να κάνω? Σίγουρα κάτι το οποίο θα με κάνει να βρίσκομαι ανάμεσα σε κόσμο, δηλαδή να μην είμαι μόνη μου. Θα μπορούσα να είμαι σε ένα πάνελ και να υπήρχαν κι άλλοι και να έχουμε καλεσμένους, οι οποίοι συνεχώς θα εναλλάσσονται. Θα κάνουμε τις συνεντεύξεις μας, με τις ερωτήσεις, απαντήσεις, θα κάνουμε τις κουβεντούλες μας. Αυτό θα μ' άρεσε. Σε ενδιαφέρει ένα τύπου talk show, ας πούμε, ή πρωινό? Πιο πολύ σε στυλ πρωινό. Πρωινό θα μπορούσε να είναι και μεσημεριανό, αλλά τέτοια δομή. Επειδή μου πες ότι άλλαξες γνώμη σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, έχεις αλλάξει γνώμη, ας πούμε, και σε άλλα θέματα, π.χ. του γάμου? Του γάμου? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν γάμονται παιδί, δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, να κάνεις? Όχι, όχι. Τουλάχιστον σε σύντομο μέλλον, όχι. Κάποια στιγμή μετά από 6-7 χρονάκια μπορεί. Για να κλείσουμε, για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Έχεις πει πριν από κάνα 2 χρόνια ότι δεν θες να βλέπεις τον αδερφό σου, τους συντονίζεις τον πατέρα σου. Ισχύει ακόμα αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε σε τέτοια φάση. Θεωρείς ότι, ας πούμε, ότι έχετε μια τέτοια σχέση από την οικογένεια, ότι σε έχει οθήσει, ας πούμε, να μην θέλεις και εσύ να κάνεις τη δική σου? Ο αδερφός μου είναι λιγάκι ιδιότροπος άνθρωπος. Ο πατέρας μου ακόμα περισσότερο. Οπότε και το έχω συζητήσει και με άλλα συγκοινικά πρόσωπα, τα οποία μου έχουν πει και μου έχουν καθοδηγήσει ότι καλά έκανα και κράτησα αυτή τη στάση, για καλό δικό μου. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να ήμουν συνεχώς πληγωμένη και συναχωρημένη, δηλαδή για τη δικιά μου ψυχική υγεία είναι καλύτερα έτσι. Συγγνώμη, δεν έγινε κατανοητό. Θεωρείς ότι σου έχει δημιουργήσει τέτοια πρότυπα, ας πούμε, και δεν θέλεις, ας πούμε, θεωρείς ότι θα το έβλεπες μπροστά σου κάποια στιγμή, άμα έκανες εσύ οικογένεια? Όχι, 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 δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με το ένα με το άλλο. Απλώς πιστεύω ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμη. Τι? Εντάξει, σίγουρα θέλω. Τι μας ετοιμάζεις τώρα γενικότερα, πέρα από τον τροχό της, έχεις ετοιμάζει κάτι άλλο? Προς το παρόν είμαστε εκεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε συμβόλαιο, οπότε... Αλλά και δεν θέλω να αλλάξω. Προς το παρόν μου αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας στο περιοδικό αυτό. Περάσαμε καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαμε. Γελάσαμε, συζητήσαμε. Βγάλαμε και τις φωτογραφιούλες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.